Δημοκρατία μου, καλώς ήρθατε. Κάθοδος στη Μεσαρά και συναντήσεις με παραγωγούς και φορείς του αγροτικού κόσμου περιέλαμβανε η επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο. Αυτό που νομίζω είναι το ζητούμενο αυτόν τον καιρό, αλλά έπρεπε να είναι το ζητούμενο πάντα, είναι η παραγωγή, η πραγματική παραγωγή καλών ποιοτικών προϊόντων που έχουμε τη δυνατότητα στην Ευρώπη και στην Κρήτη, που είναι ένας ευλογημένος τόπος, ακόμη περισσότερο να τα παράξουμε. Παρά την οικονομική ασφυξία, παραγωγοί και καταναλωτές είναι θύματα εσχροκερδών, με τους παραγωγούς της Κρήτης να θέτουν το ζήτημα στον Υπουργό, ζητώντας την αυστηροποίηση των διαδικασιών. Είχαμε φαινόμενα πριν μερικές εβδομάδες, προϊόντα τα οποία στην χοντρική, στα δημοπρατήρια της περιοχής μας πουλούνταν περίπου στο ευρώ, να βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ της πρωτεύουσας να είναι στην τριπλάσια τιμή, δηλαδή στα 3 και 3 και κάτι ευρώ. Είναι, νομίζω, μια ευκαιρία, συγκεκριμένη κρίση, να μας οδηγήσει στις κατευθύνσεις εκείνες οι οποίες ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπιση και της κλιματικής κρίσης. Οπότε δημιουργούνται νέες ευκαιρίες, υπάρχει ένα νέο πεδίο για δημιουργία. Σε αυτό το πεδίο υποχρεώνεται το Υπουργείο να δημιουργήσει και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι αναγκαίο, αλλά βεβαίως να διασφαλίσει και τα προγράμματα ενίσχυσης των επενδυτών, των νέων αγροτών μας. Ο Γιώργος Γιοργαντάς επισκέφτηκε και τις εγκαταστάσεις της πρώην γεωργικής σχολής στον Αμπελούζο. Από εκεί έχουμε τα τριαντάφυλλα, μετά είναι κάποιες φιβερίες μελιτζά, ενστατορίτα, γαρίφαλα. Είδα μια σχολή η οποία με μια εμπειρία 100 ετών προσφέρει πραγματικά μια πολύ σπουδαία τεχνογνωσία, μια σπουδαία εμπειρία στους νέους αγρότες μας, στους εκπαιδευόμενους. Ο Υπουργός άκουσε προσωπικό και σπουδαστές να του τονίζουν την ανάγκη να δημιουργηθεί ειδικότητα ελαιοκομεία στη σχολή, καθώς παρότι το ελαιόλαδο είναι το χρυσάφι της Κρήτης, μια τέτοια ειδικότητα δεν υπάρχει, με τους αποφύτους να παίρνουν πτυχίο ως τεχνική θερμοκηπίων και καλλιεργειών υποκάλυψη. Είδα από τους εκπαιδευόμενους εδώ πέρα νέους μας μεγάλο ενδιαφέρον για νέες ειδικότητες, ειδικότητες οι οποίες τους ενδιαφέρουν είτε για να στηρίξουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις τους, είτε για να μπορέσουν να δημιουργήσουν οι ίδιοι καινούργιες. Θα αποτελέσει μια προτεραιότητα του Υπουργείου μας αυτό σε όλες τις αντίστοιχες σχολές στη χώρα. Οι σπουδαστές της σχολής έθεσαν επίσης και το ζήτημα των πτυχίων τους, που ο νόμος για τη μεταγυμνασιακή εκπαίδευση τα υποβίβασε, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ στην κατηγορία 3 από 4 που ήταν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα επαγγελματικά δικαιώματά τους. Καταλαβαίνω ότι για την επιλογή αυτών των σπουδών έπαιξε ρόλο το την ώρα που μπαίνατε σε ποιο επίπεδο θα είστε. Το καταλαβαίνω σε απόλυτο λογικό. Δεν είναι απλά δική μου απόφαση μόνο. Θα συνηθώ με το Υπουργείο Παιδείας και να ξέρετε ότι πολύ άμεσα, γιατί τώρα πρέπει να γίνει αυτό, θα πάρετε και μία απάντηση.